Συνάδελφοι αγρότες και αγρότησες, εργαζόμενοι, γυναίκες, νέοι της Αθήνας, χαιρετίζουμε τους συναδέλφους από τη Μακεδονία, από τις Σέρες, από την Ιμαθία, από τη Θεσσαλία, από τη Στηριά Ελλάδα, από την Ήπειρο, από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη. Για 30 μερόνυχτα η φτωχή και η μισή αγροτιά της χώρας έδωσε έναν ηρωικό αγώνα στα μπλόκα της οργής και αγανάκτησης. Οργή και αγανάκτηση, γιατί βλέπουμε το μόχθο μας να πηγαίνει χαμένος, αφού το ψηλό κόστος παραγωγής σε συνάντηση με τις χαμηλές έως και εξευτελιστικές τιμές μας οδηγεί στη φτώχεια και το ξεκλήρισμα. Για 30 μερόνυχτα αντιμετωπίσαμε την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, καθώς η απάντηση στα αιτήματά μας ήταν τα ΜΑΤ, τα χημικά, τα δακρυγόνα. Δώσαμε ένα αγώνα περηφάνειας και αξιοπρέπειας κόντρα στο ρεύμα της μυρολατρείας και της ιτοπάθειας που καλλιεργούν. Στα μπλόκα αντιπαλέψαμε συνολικά την πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ. Αντιπαλέψαμε την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκεντρώνει τη γη και την παραγωγή στα χέρια λίγων μεγαλαγροτών και επιχειρηματιών καπιταλιστών. Γι' αυτό είναι μακριά από μας τα αιτήματα για να στηριχτούν οι μεταποιητές και οι τυποποιητές. Δεν ήμασταν μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και να σταθούμε τόσες μέρες αν δεν υπήρχε η μεγάλη, πρωτόγνωρη και συγκινητική λαϊκή αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη που εκφράστηκε πολύμορφα, αγκάλιασε όλους τους φορείς των περιοχών που υπήρχαν μπλόκα, αλλά και εργατό κόσμο των αστικών κέντρων. Για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση και ένταση οι μαζικοί φορείς εργαζομένων, ΕΒΕ, νεολαία, γυναίκες των λαϊκών οικογενειών στάθηκαν αποφασιστικά στο πλευρό μας. Ξεχωρίζουμε ως κορυφαία στιγμή την 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία της 20 του Φλεβάρη, όπου συναντήθηκαν αγωνιστικά στις πλατείες, στις απεργιακές συγκεντρώσεις, οι εργαζόμενοι με τους αγρότες και τα τρακτέρ τους, και μετά ολοκληρώθηκε αυτή η κοινή δράση στα μπλόκα των αγροτών. Στις 20 Φλεβάρη, στο μπλόκο της Νίκαιας, στο οποίο χτυπούσε η καρδιά του οργανωμένου αγροτικού κινήματος και συνδέσει άλλα μπλόκα, μαζί αγρότες και εργαζόμενοι έσπασαν το κυβερνητικό τσαμπουκά. Ανάγκασαν την κυβέρνηση να υποχωρήσει, σταμάτησαν την καταστολή και τον αυταρχισμό των ΜΑΤ και έκλεισαν σε μια συμβολική κίνηση την Εθνική Οδό. Φάνηκε περίτρανα πως όταν ο λαός το αποφασίσει μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Οι δυνάμεις καταστολής φάνηκαν ανίσχυρες να σταματήσουν το λαϊκό ποτάμι της οργής.